Είμαστε εδώ στην Κοζάνη ως κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας για να μιλήσουμε για τις εκλογές της Κυριακής, ένα μήνυμα για μια ανάγκη ισχυρής αυτοδύναμης κυβέρνησης. Βέβαια στην Κοζάνη είναι ένα μέρος που εγώ επισκέπτομαι συχνά, καθότι ως υπεύθυνος για το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης είχαμε την ευκαιρία πολλές φορές να βρεθούμε όχι μόνο στην Κοζάνη αλλά γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία, καθότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει στρέψει την προσοχή του στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή. Είμαστε εδώ, είμαστε με το πρόγραμμα ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Περιμένουμε τις εκλογές 25 Ιουνίου, θα έχουμε αυτή την ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πρώτος αυτός έστρεψε την προσοχή του στη Δυτική Μακεδονία, θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα δώσει νέες δουλειές και νέα ελπίδα στην περιοχή. Με περισσότερες θέσεις εργασίας για νέες και νέους. Είναι εδώ οι κάτοικοι της Ακρινής, ήταν στις 10. Οι κάτοικοι της Ακρινής είναι εδώ, έχουμε επικοινωνία. Η πρόταση που έχουμε κάνει για την Ακρινή ισχύει. Βγάλαμε και δελτίο τύπου και θα συνεχιστεί με τον αρμόδιο υπουργό, όποιος αν είναι, στη θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα έχει και το χαρτοφυλάκιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Κανείς δεν ξέρει, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν ράβει κουστούμι, κανείς δεν γνωρίζει τίποτα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Πάντως, η δήλωση υπάρχει, η πρόταση της κυβέρνησης ισχύει για την Ακρινή, είναι μια αναπτυξιακή πρόταση, δίνει προοπτική και δίνει και, αν θέλετε, ένα πράσινο περιβάλλον, ένα καλύτερο περιβάλλον για άλλους κατοίκους και κυρίως δημιουργεί συνθήκες για να μπορέσει να αναπτυχθεί η Ακρινή ως μια σύγχρονη κοινότητα. Ένα 52% έδωσε η Ακρινή στη Δημοκρατία. Θέλω να σας πω ειλικρινά, αγαπώ την Ακρινή. Γι' αυτό και έβγαλα και το δελτίο τύπου πριν από μια εβδομάδα τις προηγούμενες εκλογές για να επιβεβαιώσω τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης ότι η πρόταση όπως την έχω κάνει ισχύει στο ακέραιο. Κάτι και όμως δεν θέλω να πω την πρόταση. Ήμουν ξεκάθαρος σε αυτό, αυτή είναι η πρότασή μας. Ναι, κάτι και δεν τη θέλουν, έχουν ψηφίσει γι' αυτό και έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν τη θέλουν. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πρόταση της κυβέρνησης.